Τα μεγάλα κενά εφημέρευση σε κρίσιμες ειδικότητες στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου το τρίμερο της Καθαράς Δευτέρας καταγγέλει δημόσιο σύλλογος των εργαζομένων. Τι έγινε πάλι, κύριε Μανουσάκη? Καλημέρα. Καλημέρα. Εντάξει, εννοείται ότι το θέμα που αναφέρατε προηγουμένως είναι πολύ συγκλονιστικό και μας κάνει εμάς να νιώθουμε πολύ μικροί όλοι μας σε σχέση με το μεγαλείο των συναδέλφων, των γιατρών, των νοσηλευτών που στην Ουκρανία προσπαθούν να βοηθήσουν για το καλύτερο. Αλλά δυστυχώς και η πραγματικότητα εδώ που ζούμε είναι κάπως είπες, η πραγματικότητα σκληρή, γιατί οι ελλείψεις του συστήματος υγείας συνεχίζουν να είναι πάρα πολύ μεγάλες, με αποτέλεσμα και ο κόσμος να μην μπορεί να έχει τα αυτονόητα. Ακόμα και στη χώρα μας που απαταγώνει τόσα χρόνια ειρήνης, το αυτονόητο το να πάω στο νοσοκομείο, στο νομό μου, στην πόλη μου και να βρω ιατρική φροντίδα, δυστυχώς δεν υπάρχει. Και δεν υπήρξε αυτό το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος στον Άγιο Νικόλαο. Όπου... Δεν είχαμε το τριήμερο του Άγιο Πνεύματος, σε αποκρία θέλετε να πείτε. Με συγχωρείτε, στη Καθαρή Δευτέρα. Εκτός αν το Άγιο Πνεύμα, το πάτε και προσπαθείτε να το μεταλαμπαδεύσετε κάπου αλλού, ας πούμε, στην ηγεσία υπουργείων, δεν ξέρω. Ακριβώς αυτή είναι που πρέπει να δώσουν λύσεις και από ό,τι φαίνεται είναι σε άλλη κατεύθυνση. Πάντως αυτό που συνέβη, να μην έχουμε παθολόγο στο νοσοκομείο, να μην εφημερεύει το παθολογικό τμήμα στο νοσοκομείο τρεις μέρες συνεχόμενες, να μην εφημερεύει το καρδιολογικό τμήμα τις δύο από τις τρεις μέρες, να μην εφημερεύει το αχνιολογικό και να μην υπάρχει δυνατότητα ούτε για εξονική ούτε για υπέρηχο και τις τρεις μέρες. Και επίσης τις δύο από τις τρεις να μην εφημερεύει ο ορθοπαιδικός. Όλα αυτά δεν έχουν ξανασυμβεί στο νοσοκομείο. Είναι πραγματικά μια εξέλιξη πάρα πολύ αρνητική και είχε και επίπτωση στη φροντίδα των ασθενών, γιατί υπήρξαν περιστατικά που παραπευθήκαν στα νοσοκομεία στα εφημερεύοντα. Γιατί δεν υπήρχε γιατρός και φύγανε τα περιστατικά αυτά και ήρθαν σε νοσοκομείο του Ηρακλείου? Ναι. Ακριβώς. Γιατί δεν μπορούσε να γίνει εισαγωγή στις αντίστοιχες κλινικές θετικές μας. Στην καρδιολογική και στην παθολογική. Και υπήρξαν και βέβαια και περιπτώσεις που γιατροί του νοσοκομείου ήρθαν στο νοσοκομείο χωρίς να εφημερεύουν και να αντιμετωπίσουν έκτακτα περιστατικά που δεν μπορούσαν να αντιμετωπιστούν στο τέπο. Αυτή πραγματικά είναι μια εξέλιξη πολύ αρνητική. Πριν δύο μήνες είχε έρθει η κυρία Μπουρμπουδάκη στο νοσοκομείο να ακούσει τα προβλήματα. Τα είχε ακούσει, τα ξέρουν, είχε δώσει κάποιες υποσχέσεις ότι θα γίνουν κάποιες ενέργειες να βρεθούν λύσεις. Δυστυχώς έχουν περάσει δύο μήνες, λύσεις δεν έχουμε δει μέχρι στιγμή. Μάλιστα. Αν εσείς τώρα σταματάτε σε αυτό το τριήμερο της αποκριάς, εγώ να καταλάβω ή εμείς να καταλάβουμε που σας ακούμε ότι αυτή είναι η καθημερινότητά σας όταν λέτε ότι ξέρετε αυτό το τριήμερο δεν λειτουργούσαν παθολογικό, καρδιολογικό, ακτινολογικό, ορθοπαιδικό για δύο και για τρεις ημέρες. Άρα σημαίνει ότι επειδή υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι πήραν τις άδειες ή γενικότερα γιατί δεν υπάρχει προσωπικό? Όχι, δεν υπάρχουν γιατροί. Το ακτινολογικό έχει μείνει με δύο γιατρούς με αποτέλεσμα να εφημερεύει τις μισές μέρες του μήνα. Και μάλιστα το Φεβρουάριο, επειδή ένας από τους δύο γιατρούς αντιμετώπιζε και πρόβλημα υγείας, εφημερεύσε 18 από τις 28 μέρες του Φλεβάρι δεν εφημερεύει το ακτινολογικό. Μάλιστα. Κύριε Μανουσάκη, γιατί υπάρχει προσωπικό το οποίο δεν έχει τα κίνητρα για να έρθει και να μείνει στον Άγιο Νικόλαο, ή γιατί από την άλλη πλευρά και την πολιτική ηγεσία δεν δίδεται η λύση? Τι από τα δύο συμβαίνει? Συμβαίνουν και τα δύο. Από τη μία βλέπουμε ότι οι μισθοί των γιατρών και οι συνθήκες εργασίας είναι τέτοιοι που δεν μένουν οι γιατροί στην Ελλάδα ή δεν μένουν στο δημόσιο σύστημα υγείας και οι συνθήκες εργασίας δεν είναι καλές. Εμείς τώρα πρόσφατα είχαμε περιστατικό με γενικό γιατρό που παραιτήθηκε για να ιδιωτεύσει, γιατί οι συνθήκες που αντιμετώπιζε στο νοσοκομείο δεν ήταν σωστές και η αντιμετώπιση που είχε από τη διοίκηση ήταν πάρα πολύ αρνητική. Αλλά από εκεί και πέρα η κυβέρνηση είναι υποχρεωμένη σε αυτά τα θέματα να δίνει και λύσεις. Δηλαδή θα μπορούσε, επειδή το νοσοκομείο το δικό μας είναι το κεντρικό νοσοκομείο του νομού, να γίνουν προσπάθειες όπως έχουν γίνει στο παρελθόν, να έρθουν γιατροί από άλλο νοσοκομείο να εφημερεύσουν, τουλάχιστον να μην δημιουργούνται αυτές
μέρες αυτά τα κενά, γιατί είναι μέρες που δεν υπάρχουν και ιδιώτες γιατροί. Να το επισημάνουμε αυτό, ότι όλο αυτό το τριήμερο τα γιατρία των ιδιωτών γιατρών ήταν κλειστά. Δηλαδή, μάλιστα, αν κάποιος ήθελε ιατρική βοήθεια, αναγκαστικά θα έπρεπε να πάει στο Ηράκλειο. Ωραία. Τελευταίο ερώτημα. Χτύπησατε την πόρτα του Υπουργού? Αυτό είναι κάτι το οποίο γίνεται συνέχεια. Αλλά δυστυχώς, από ό,τι φαίνεται, το Υπουργείο έχει άλλους σχεδιασμούς για την υγεία. Θα το δούμε το επόμενο διάστημα πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Μιλάει, αντί να κοιτάζουν να λύσουν αυτά τα προβλήματα, λένε να κάνουν αποχαιρετικά χειρουργία, να πληρώνει ο κόσμος από την τσέπη του τα χειρουργία. Ενώ το σύστημα, εντάξει, έχει θέμα και στα χειρουργία σίγουρα, αλλά εκεί μπορούν να δοθούν άλλες λύσεις χωρίς να πληρώνει ο κόσμος από την τσέπη του. Αλλά υπάρχει τεράστιο πρόβλημα και στις ειδικότητες του παθολογικού τομέα. Εμείς αυτό το τρίμερο στον παθολογικό τομέα είχαμε το πρόβλημα. Επίσης, βλέπουμε ότι το Υπουργείο ακολουθεί μια πολιτική που δεν ακούει τους εργαζόμενους στην υγεία καθόλου. Έχει επιμείνει πάρα πολύ στο να απολύσει τους συναδέλφους που δεν έχουν εμβολιαστεί, το οποίο είναι κάτι πραγματικά πρωτόγνωρο παγκοσμίως αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει κυβέρνηση που να αυτή την περίοδο να απολύει υγειονομικούς που δεν έχουν εμβολιαστεί, γιατί όλοι έχουν αντιληφθεί πλέον ότι και οι εμβολιασμένοι μεταδίδουν το ίδιο με τους ανεμβολιαστούς. Η διαφορά είναι στην νόσηση. Άρα λοιπόν οι ασθενείς δεν κινδυνεύουν περισσότερο από τους ανεμβολιαστούς σε σχέση με τους εμβολιασμένους, γιατί η μετάδοση είναι το ίδιο. Μας αυτή τη στιγμή κάθε μέρα έχουμε 5 με 10 εργαζόμενους που είναι σε εμβολιασμένους πλήρως με τρίτη δόση που νοσούν και είναι σε καραντίνα. Μέχρι τέλος του Μάρτη θα πρέπει να έχει ληφθεί η απόφαση πάντως από το Υπουργείο αναφορικά με τι θα γίνει. Δείχνει μια αιμονή από την πλευρά του Υπουργείου σε κάτι που όλες οι άλλες χώρες του κόσμου το ανακαλούν. Δηλαδή, δεν είναι τυχαίο που η Μεγάλη Βρετανία ανακάλεσε την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού. Μάλιστα. Δεν την εφάρμοσε καθόλου. Δηλαδή, θα εφαρμοζόταν από 1η Απριλίου και πήρε απόφαση η κυβέρνηση. Πάντως, ξέρετε, κύριε Μανουσάκη, και πριν την πανδημία, μεγάλα ήταν τα προβλήματα σε ό,τι έχει να κάνει με το προσωπικό. Και μετά την πανδημία, μεγάλα είναι τα προβλήματα και συνεχίζουν να είναι μεγάλα τα προβλήματα. Και πριν την πανδημία, υπήρχαν οι συμβασιούχοι, οι επικουρικοί και φωνάζατε στο σύνολό σας, όλοι εσείς μέσα από το σωματείο και από τους συλλόγους, και σήμερα είναι μία από το ίδιο, οπότε είναι θέμα πολιτικής και τίποτα περισσότερο. Ναι, νομίζω ότι στη χώρα μας δυστυχώς. Και για τους χθεσινούς και για τους σημερινούς, έτσι. Ναι, έχετε δίκιο. Οι κυβερνήσεις δηλαδή φεύγουν, έρχονται, αλλά η κατάσταση μέσα στον χώρο της υγείας είναι ίδια, δεν έχει αλλάξει κάτι. Νομίζω ότι μια δεκαετία τώρα, από το 2010. Έτσι, γι' αυτό το χάρτη της υγείας στο Λασίθι έχουμε πει τα πάντα όλα. Ναι, και κανείς δεν δίνει λύση, βέβαια. Κανείς δεν επιβεβαιώνει την ευθύνη. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου. Για άλλη μια φορά, σας ευχαριστώ, κύριε Μανουσάκη. Καλημέρα σας από τον 984. Καλημέρα.